Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά που απασχολούν τους ορθόδοξους ανθρώπους, αλλά και θα έλεγα όλους τους χριστιανούς. Γιατί η Ελλάδα έχει μέσα της τη σπορά του χριστιανισμού. Πολλοί λένε, «Α, δεν βλέπετε», λέει, «δεν πάνε στις εκκλησίες». Δύο πράγματα. Ναι, μπορεί να μην πηγαίνουν στις εκκλησίες ή να πηγαίνουν λίγο. Πηγαίνουν μια φορά στους 2 μήνες ή 3 φορές το χρόνο, 4. Στη γιορτή τους, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Αλλά ξέρετε πόσους καλεί ο Θεός μέσα στα νοσοκομεία που εύχομαι να μην ταλαιπωρηθεί κανείς για να σωθεί, αλλά να σωθεί και δίχως ταλαιπωρία που λέει ο λόγος. Αν είναι δυνατόν και αυτό, δεν ξέρουμε αν αυτό μπορεί να ισχύσει και να είναι και δυνατό. Το ευχόμεθα και σε όλους, πάντες και εσύ μας. Αλλά η ζωή καμιά φορά, ξέρετε ότι δεν μπαίνει σε καλούπια εύκολα και υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ο Θεός μας κυνηγάει να μας σώσει. Θα ήθελα να σας απαριθμίσω καμιά μέρα πόσους έχω συγκρατήσει από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν άθεοι στις τηλεοράσεις και έλεγαν εναντίον του χριστιανισμού. Και μετά από μαρτυρίες των ίδιων των επισκόπων και των ιερέων, όπως είναι ο πατήρ Μεταλλινός και πολλοί άλλοι, ζήτησαν επισκέψεις ιερέων να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν. Γιατί? Ανεξήγητο πώς. Και δεν ξέρουμε τι έχει ο καθένας στην καρδιά του. Αυτοί που έρχονται με τη λαμπαδούρα της Αναστάσεως, που τους λέμε έτσι, της Αναστάσεως, πάνε για τη μαγειρίτσα, λέει, περισσότεροι έτσι λένε. Ξέρουμε τι έχουν μέσα στην ψυχούλα τους. Και πότε δηλώνεται αυτό που έχουν μέσα στην ψυχούλα τους. Αυτοί το ξέρουν και ο Θεός καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι για τον Απόστολο Παύλο, τον αναμορφωτή της Ελλάδος. Αυτό είναι που εισήγαγε τους Έλληνες στο χριστιανισμό. Αυτός είναι ο πατέρας μας που μας εισήγαγε στο χριστιανισμό. Βεβαίως και άλλοι Απόστολοι ήρθανε, και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Διονύσιος, Ρωπαγίτης, Απόστολος και αυτός, Άγιοι πολλοί, και ο Απόστολος Ανδρέας που πέθανε στην Αχαΐα. Αν δεν έχετε πάει στην Πάτρα, να πάτε στον Περικαλή Ναό, του Αποστόλου Ανδρέα. Θα έχετε δει λίγους ναούς σαν και αυτόν. Ο Απόστολος Ανδρέας, λοιπόν, εμαρτύρησε στην Αχαΐα. Και ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος Παύλος, μάλλον, ο Απόστολος Παύλος, ξέρουμε θετικά από τις επιστολές του πόσες πόλεις επισκέφτηκε στην Ελλάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Κόρινθο, πήγε στους Κολοσσές, πήγε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, στη Βέρεια. Και τα έχουμε αυτά τα, μέσα στο Ευαγγέλιο μας τα λέει, στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο στην Αθήνα. Και λέει, ενώ ο Παύλος ευρίσκεται στην Αθήνα, έβλεπε πως η πόλη ήταν γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και με τους προσήλυτους Έλληνες. Είναι η μόνη συναγωγή που δεν τον πετροβόλησε, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα δεν τον απόδιωξαν, τον άκουσαν. Οι Έλληνες ήταν συγκαταβατικοί με οποιαδήποτε άνθρωπο που μιλούσε και δεν τον απόπερναν, δεν τον προφυλάκιζαν, όπως το Ισραήλ βέβαια, ήταν πιο φανατικοί άνθρωποι τότε εκείνο τον καιρό και δεν ξέρουμε και πότε. Και
στη Ρώμη, στις Κολοσσές, συγγνώμη, στους στην Έφεσος, Εφεσίους. Εκεί δεινοπάθησε ο Παύλος. Στην Ελλάδα όμως, από ό,τι ξέρουμε, δεν δεινοπάθησε πολύ. Τέλος πάντων, ο Παύλος στην Αθήνα τώρα. Η Αθήνα ήταν γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε στις συναυλίες με τους Ιουδαίους και τους προξήλυτες Έλληνες και εσεβόταν το Θεό και μόλις συναντούσε κάθε μέρα στην αγορά. Συζητούσε με τους Επικούριους και τους Στοικούς φιλοσόφους. Βλέπετε εδώ. Έκανε συζήτηση, έκανε διαλόγους. Συζητούσε με τους Επικούριους και τους Στοικούς φιλοσόφους. Μερικοί έλεγαν, τι να μεταδίδει αυτός, τι να διαδίδει, φαίνεται ότι κηρύττει ξένες και άγνωστες θεότητες, όντως. Το έλεγαν αυτό γιατί κήρυτε Ιησού και Ανάσταση. Αφού τον πήγαν λοιπόν στον Άριο Πάγο, που ήταν το επίσημο βήμα, γιατί στην αγορά μπορούσε να μιλήσει ο καθένας άνθρωπος, αλλά στον Άριο Πάγο μιλούσαν περισσότερο οι επίσημοι. Μιλούσαν οι στρατηγοί, μιλούσαν οι κοινοτάρχες, μιλούσαν οι πολιτικοί κυρίως, αλλά και οι αγορευτές, όπως ήταν θα τον θυμηθούμε. Λοιπόν, μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προέτρεπαν τους Αθηναίους να προσέξουν, γιατί ήταν πόλη και κράτος η Αθήνα, από τους εχθρούς τους. Και ένας από τους εχθρούς τους ήταν και ο Φίλιππος, ο οποίος ήθελε να έρθει, λέει, σαν φίλο στην Αθήνα και του είπανε, δεν σε θέλουμε ούτε σαν φίλο, ούτε σαν εχθρό, να μην έρθεις καθόλου. Ο Δημοσθένης ήταν αυτός ο οποίος αντιμετώπισε, και έχουμε τους λόγους του Δημοσθένη, ο οποίος αντιμετώπισε στεναρά τον Φίλιππο, τον Μακεδόνα, ο οποίος όπου πήγαινε κυριαρχούσε. Ήταν θηρευτής πόλεων ο πατέρας του Αλεξάνδρου. Σόι το βασίλειο που λένε, αλλά ο Αλέξανδρος ήταν κάποιο αστέρι που δεν συγκρίθηκε ποτέ στον κόσμο με κανέναν άλλον. Αυτό να το ξέρουμε. Μερικοί έλεγαν να πούνε ότι διαδίδει άγνωστες θεότητες. Και το έλεγαν γιατί κήρυτε τον Ιησού Χριστό και την Ανάση. Αφού πήγαν στον Άριο Πάγο και τον πήραν, του λέει: μπορούμε να μάθουμε τώρα επισήμως εδώ τι διδασκαλία έχεις. Μαζεύτηκαν λοιπόν και οι επίσημοι και οι ανεπίσημοι, διότι λέει κάτι παράξενα πράγματα φτάνουν στα αυτιά μας. Βάζει στα αυτιά μας και θέλουμε να μάθουμε τι τάχα είναι αυτά. Διότι οι Αθηναίοι και οι ξένοι, λέει, οι Αθηναίοι και οι ξένοι, δεν είχαν άλλο τίποτα να κάνουν παρά να ακούνε συνέχεια καινούργια πράγματα. Μήπως αυτό έχει μείνει το χόμπι και σε εμάς τώρα, να ακούσουμε τι έγινε σήμερα, τι έγινε χτες κλπ. Και ένα πιο εύκολο τρόπο. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας, καθόμαστε στο σπίτι μας και τα μαθαίνουμε αυτά, τις τηλεοράσεις. Τότε αφού στάθηκε ο Παύλος στη μέση του Αρείου Πάγου, ο Άριος Πάγος είναι εκεί που είναι η Πνίκα, απέναντι από την Ακρόπολη. Θα τον έχετε δει πάρα πολύ, έχετε επισκεφτεί αυτό το μέρος. Δεν είναι κάτι το καινούργιο δηλαδή αυτό. Πολλές φορές έχουν περάσει από εκεί και νεότεροι κλπ. Κάναμε εκεί πέρα πολλές βόλτες στα μέρη αυτά. Και τους είπε, άνδρες Αθηναίοι, εγώ σας θεωρώ ως περισσότερο θρήσκους από όλους τους άλλους ανθρώπους. Τη λέξη θρήσκους την είπε ευδαιμονέστερους, που σημαίνει ότι πιστεύετε στην καλή αγγελία, στους αγγέλους κλπ, στο Θεό. Διότι καθώς περνούσα τους δρόμους της πόλεως σας και έβλεπα με προσοχή τα ιερά και τα σεβάσματά σας, βρήκα και ένα βωμό που έγραφε το αγνώστο Θεό, αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Ήτανε προνοητικοί. Είχανε καταλάβει ότι υπάρχει ένας Θεός τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη, όπως είχε πει και ο Πλάτων και ο Σοκράτης. Ο Πλάτων και ο Σοκράτης είχανε προγνωρίσει ότι θα κατεβεί ο Θεός στη γη. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Και πολλοί άλλοι λαοί. Το Χριστό τον περιμέναν όλοι και ο Ισαΐας γράφει είναι η προσδοκία όλων των εθνών. Ποιος? Ο Ισαΐας, ο οποίος έζησε 800 χρόνια π.Χ. Ναι. Γιατί? Γιατί είχε προφητεία από το Θεό.
και έλεγε λοιπόν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο οποίος θα είναι ο Υιός του Θεού και Θεός. Αν προσέξετε τις προφητείες, μιλάνε για αναστάσεις νεκρών. Ο Ισαΐας λέει, έρχεται το φως, λέει, και αυγάζει εκεί που κάθονται στο σκοτάδι, βλέπουν ξαφνικό φως μέγα. Τι θα πει αυτό το φως μέγα, λοιπόν. Και λέει, τυφλοί βλέπουνε, κουφοί ακούνε και νεκροί ανασταίνονται. Προ Χριστού. Μία από τις μεγάλες προφητείες του Ισαΐα, ο οποίος διέγνωσε με την προφητική δύναμη που του έδωσε ο Θεός και έγραψε αυτά τα λόγια. Και θα είναι αυτός, λέει, τι θα είναι, αυτόν που ποθούν όλα τα έθνη. Δεν είναι έτσι, όντως. Δεν είναι ποθητός από όλα τα έθνη ο Κύριος. Και συνεχίζει. Βρήκα ένα βωμό που έγραψε το αγνώστο Θεό. Λοιπόν, αυτόν τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε, αυτόν εγώ ήρθα να σας κηρύξω. Κοιτάξτε μια ωραία εισαγωγή που έκανε. Τι, έχεις να μας κηρύξει τον άγνωστο Θεό που έχουμε εμείς προβλέψει ότι υπάρχει. Για να δούμε τι θα μας πεις. Και κάνει εισαγωγή και λέει, πριν μπει στο θέμα, ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν, βεβαίως. Αυτός υπάρχει απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης. Και δεν κατοικεί σε ναούς που χέρια ανθρώπων κατασκευάζουν, μα ούτε και υπηρετείται από χέρια ανθρώπων. Δεν υπηρετείται από χέρια ανθρώπων ο Θεός, δεν χρειάζεται τίποτα, είναι ανενδεείς. Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από τους ανθρώπους. Ήρθε να τους δώσει την αγάπη Του, την προστασία Του και να τους πάρει κοντά Του. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός, να μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η μεγάλη καλή αγγελία. Έτσι, όπως να το πούμε. Αυτός λοιπόν δίδει ζωή σε όλα και πνοή και επίσης από ένα αίμα το έθνος των ανθρώπων. Ένα έθνος, λέει, είναι οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, η σοφία και η αγάπη και η μεγάλη συγκατοίκηση με το Πνεύμα το Άγιο του Αποστόλου Παύλου, ότι μας λέει ότι είμαστε ένα έθνος. Δεν είναι πολλά τα έθνη κατά βάθος. Να ξυπνήσουν οι λαοί και να δουν ότι είναι ένας λαός. Όλοι οι παιδιά του Θεού, όλοι οι αδέρφια μεταξύ μας. Αυτός δίνει ζωή σε όλα και πνοή και επίσης από ένα αίμα όλο το έθνος των ανθρώπων που κατοικούν στο πρόσωπο της γης και όρισε καιρούς και οροθεσίες για το που θα κατοικούν. Φυσικά. Τους εφύτευσε τον πόθο, άλλο πράγμα το οποίο τους κάνει να προσέξουν την ομιλία του πάρα πολύ. Λέει, τους φύτεψε ο Θεός τον πόθο στους ανθρώπους να τον αναζητούν. Όταν εμείς λέμε πιστεύω στον Χριστό, δεν είμαστε εμείς που το λέμε, αλλά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί. Είδατε τι είπε στον Πέτρο, όταν του είπε εσύ είσαι ο Θεός του Θεού, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Όταν είπε, ο Χριστός είπε στον Αποστόλο σε μια στιγμή, λέει, τι με θεωρούν εμένα οι άνθρωποι ότι είμαι. Και του λένε αυτοί, άλλος σε θεωρεί για τον προφήτη Ηλία, άλλος για τον προφήτη Μωυσή και άλλος για άλλο προφήτη. Και εσείς, λέει, τι λέτε για μένα, ναι. Ποιος είμαι εγώ. Και ο Πέτρος, ο οποίος ήταν το βαρύ πυροβολικό εκεί πραγματικά των Αποστόλων, με πολύ θάρρος και δύναμη άνθρωπος, άνθρωπος δυνάμεις ήταν ο Πέτρος, δυναμικός άνθρωπος που το λένε. Του λέει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Πέτρο, αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά να ξέρεις, δεν στο αποκάλυψε, λέει, κάποια σάρκα, κάποιος άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που στο αποκάλυψε ο Θεός ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός μας αποκαλύπτει τα δικά Του πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να τα βρούμε.
για να μην καφιέται ο άνθρωπος ότι έχει κάτι το οποίο δεν το έχει πάρει από το Θεό, τι δεν έχουμε πάρει? Δεν έχουμε πάρει τη ζωή, δεν έχουμε την υγεία, δεν έχουμε πάρει την οικονομική κατάσταση, δεν έχουμε πάρει, τι δεν έχουμε πάρει από το Θεό και λέμε εγώ τα έκανα. Ναι, με τη βοήθεια του Θεού τα έκανες όμως. Αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα έκανες τίποτα. Ούτε θα χτύπαγε η καρδούλα σου ακόμα. Θα έχει σταματήσει. Και συνεχίζει ο Παύλος. Του φύτεψε τον πόθο μέσα τους να αναζητούν τον Κύριο και να κατορθώσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν. Και αν αυτός υπάρχει πολύ κοντά στον καθένα από μας, αν και αυτός υπάρχει πολύ κοντά σε μας, λέει ο Παύλος. Τι είπε ο Χριστός, εντός ημών κατοικεί η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο άνθρωπος που έχουμε εδώ είναι κατοικία του Θεού. Οποιοδήποτε άνθρωπος. Δυνητικά, αν δεν βρωμήσει την κατοικία αυτή, έρχεται η κατοικία του Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε πρώτα είναι η κάθαρση του ανθρώπου από τις αμαρτίες, από όλα αυτά κλπ. Κλπ. Τις συνήθειες, τις κακές. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τις συνήθειες που έχουμε. Ο καθένας ξέρει τι κακό κάνει στον εαυτό του. Εάν λέει, καθαρίσουμε και εμείς με μια προσπάθεια τον εαυτό μας, όχι έρχεται αμέσως ο Θεός και κάθεται, όχι. Πρώτα είναι η κάθαρση. Να καθαριστεί το σκεύος αυτό της κατοικίας του Θεού που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Μετά είναι ο φωτισμός που έρχεται σε αυτόν τον άνθρωπο, τον καθαρό, την καθαρά καρδία που λέει. Δεν εννοεί βέβαια την ανατομική καρδιά, εννοεί τον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτό είναι η καρδιά. Γιατί μερικοί λένε για την καρδιά, θα μιλάμε τι είναι καρδιολόγος. Δεν είναι καρδιολογικός ο όρος. Καταλαβαίνετε τι θα πει. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όπως λέμε το μαρούλι, την καρδιά του μαρουλιού είναι μέσα, 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 μέσα. Αυτό είναι και ο άνθρωπος μέσα του, η ψυχή του δηλαδή. Και τελικά έρχεται η θέωση, σαν τρίτο στάδιο. Άρα συνεχίζουμε τον Παύλο, ναι, από τον παράδρομο να έρθουμε στο κεντρικό. Τι συνέχισε να του λέει? Του είπε ότι είναι γένος των ανθρώπων. Του είπε ότι κάθε άνθρωπος από παντεχού της γης είναι γέννημα του Θεού, είναι γένος του Θεού. Διότι είμεθα γένος του, ανθρώπου, του Θεού, εννοεί το κατοικό αναγκαιομείωση. Εφόσον λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο Θεός, αφού ζούμε και υπάρχουμε μέσα στο Θεό, από τη δική του αγαθότητα μας εισάγει μέσα του ο Θεός. Ζούμε μέσα στο Θεό και εμείς μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα μας. Η Αγία Κοινωνία τι κάνουμε? Παίρνουμε το Θεό μέσα μας. Άρα πρέπει ο ναός να είναι καθαρός. Ποιανού ο ναός είναι καθαρός? Κάνει συγκατάβαση ο Θεός. Εμείς που είμαστε αμαρτωλοί μας κοινωνάνε. Γιατί λέει συμπληρωματικά, ο Χριστός ήρθα για τους αμαρτωλούς. Ένα αυτό. Δεύτερον, εις άφεση αμαρτιών κοινωνάμε. Άρα θα μένουμε εκεί. Μέχρι τελευταία αναπνοή θα είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, θα είμαστε αμαρτωλοί. Είτε μικρές αμαρτίες, είτε μεγάλες αμαρτίες, δεν θα είμαστε ποτέ άξιοι με το σπαθί μας να δούμε τον Χριστό μπροστά μας. Ο ίδιος θα μας αξιώσει με την αγάπη του και με το έλεος του. Να ζητάμε πάντα το Θείο έλεος και να μην λέμε ότι εμείς κατορθώνουμε κάτι. Τι λέει λοιπόν? Αλλά μην νομίζετε, λέει, ότι εφόσον είμαστε γένος των ανθρώπων, μην νομίζουμε ότι η Θεότης είναι όμοια με χρυσάφι και αργύρι και μάρμαρο, άργυρο και μάρμαρο, χαραγμένα με τέχνη, σύμφωνα με τις επινοήσεις των ανθρώπων. Κάτσε, μην κάνουμε και την παραδοχή, λέει, ότι αυτά που φτιάχνουμε είναι θεοί. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός δεν φτιάχνεται από χέρια ανθρώπων. Ο Θεός είναι εκεί που υπάρχει. Και μάλιστα είπα σε κάποιον εγώ και τον ήταν έτσι άθεος άνθρωπος, δεν ήθελε πολλά πολλά, αλλά μια φορά μου είπε υπάρχει Θεός και του λέω δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Θεός, άρχει ο Θεός. Γιατί το υπάρχω ουσιαστικά αν το αναλύσουμε σαν κάνουμε ανάλυση της λέξεως αυτής είναι υπό αρχήν. Ο Θεός λοιπόν είναι υπό αρχή, όχι. Άρχει ο Θεός. Καλύτερα είναι το άρχη, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει εννοούμε
ότι αυτός είναι εκείνος πραγματικά βρίσκεται, υπάρχει και είναι. Είναι. Ο Μωυσή, τι του είπε? Ο Μωυσή του είπε, εγώ είμαι ο «ον», αυτός που είμαι πάντα. Ο «ζων», ο ζωντανός και ο υπάρχον, όπως το εξηγούμε εμείς, με τη δική μας έτσι διανόηση, αυτός που υπάρχει πάντα. Αυτός που υπάρχει παντού και πάντα. Τώρα λέει ο Θεός παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους απαταχού της γης να μετανοήσουν. Την άφησε λίγο μετά τη μετάνοια. Δεν ήταν τόσο αυστηρός όπως ήταν ο Άγιος Ιωάννης που φώναζε στα βουνά «Μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε, οίκιε Κάρι, βασιλεία των ουρανών, τι κάνετε, κάνετε πάλι τα παλιά, τα σχέδια κλπ. Εδώ έρχεται η βασιλεία των ουρανών, μετανοείτε, μετανοείτε, να γίνετε άξιοι της βασιλείας», ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής του Χριστού. Προέτρεπε τους ανθρώπους με κραυγές να μετανοούν, φωνές, βουώντες, συντηρή μου, ακουγόντουσαν οι φωνές του στον αντίλαλο έτσι, των βουνών εκεί πέρα. Έχετε πάει σε φαράγγια να μιλήσετε και να ακούσετε πόσο δυνατά ακούγεται ο αντίλαλος αυτός. Ε? Έτσι, αυτός βοούσε στην έρημο, λέει, φώναζε στην έρημο. Στους Φαρισαίους που πηγαίνανε και στους άλλους, τους έβαζε στη θέση τους και τους έλεγε, κοιτάξτε να δείτε. Τους κανόνιζε δηλαδή. Αλλά τους βάφτιζε κιόλας και τους έλεγε ότι μετά από μένα έρχεται άλλος που βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Εγώ βαφτίζω με νερό, λέει τώρα εδώ, αλλά θα έρθει εκείνος με πνεύμα και εννοούσε τον Κύριο. Απαράγγειλε λοιπόν στους ανθρώπους της γης, πανταχού, απανταχού, σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να αλλάξουν νοοτροπία. Τι θα πει μετάνοια, το έχουμε πει πολλές φορές. Μετάνοια, ο νους να αλλάξει και να γίνει καλύτερος και σε άλλη κατεύθυνση και να μην ξαναπάρει την προηγούμενη οδό. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει καλά-καλά τι σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια είναι να κόψεις το σάπιο, να το πετάξεις και να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Και να μην θυμάσαι τις αμαρτίες και το παρελθόν, όπως λέει και ο πατήρ Πορφύριος. Δεν θυμόμουν να λέγω τις αμαρτίες μου. Εγώ βλέπω μπροστά. Να βλέπουμε μπροστά και πάνω. Το Θεό να βλέπουμε. Είμαστε αμαρτωλοί. Κάναμε αμαρτίες. Όλοι. Υπάρχει αναμάρτητος. Μην μου πείτε ότι ο αναμάρτητος εκεί στο Βατικανό κλπ. Είναι γελία πράγματα αυτά. Ότι είναι ο πρώτος και ο αναμάρτητος ο Πάπας. Ας μην το αρχίσουμε τώρα αυτό, μη συγχυστούμε κιόλας. Ο αναμάρτητος. Τέλος πάντων, ο Χριστός είπε, ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος λιθάρι στην πόρνη αυτή που την κατηγορείται. Ότι πόρνεψε, μίχεψε, η γυναίκα αυτή, μίχεψε μάλλον, δεν ήταν πόρνη, ήταν Μιχαλής. Δηλαδή είχε άντρα και πήγε με κάποιον άλλον. Λοιπόν, λέει, θέλει να την φοβολήσει, το λέει ο Χριστός, ήθελε να τη σώσει. Να δείξει την ασπλαχνία του. Και τη είπε μετά, αφού πετάξαν τα λιθάρια, είπε, πρώτος το λίθον βαλέτο, ο αναμάρτητος. Ποιος θα τολμούσε να πει, εγώ είμαι αναμάρτητος, θα της πετάξω το λιθάρι στο κεφάλι? Ουδής. Από τους γεροντότερους, γιατί θα γινόντουσαν και αιρέσει, όποιος έλεγε, εγώ είμαι αναμάρτητος, θα γινόταν, θα του λέγανε, έλα εδώ, τι αναμάρτητος, ξέρουμε από τα γενοφάσκια σου τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Δεν έκανες κι εσύ? Υπάρχει αναμάρτητος εδώ. Και έτσι έσωσε τη γυναίκα αυτή, τη Μιχαλίδα, ο Χριστός. Με το να τους πει, ο πρώτος αναμάρτητος θα ρίξει το λιθάρι. Αυτό ισχύει πάντα. Αν είσαι αναμάρτητος, κατηγόρησε τον άλλον. Δεν έκανες εσύ ποτέ τίποτα. Πορνείες, μοιχείες, κλοπές, δεν έκανες ποτέ τίποτα. Στο ελάχιστο. Δεν ασχημομίλησες στους γονείς σου, που είναι παράβαση τη πέμπτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πώς είσαι αναμάρτητος που λες, μερικοί λένε, εγώ είμαι αναμάρτητος, δεν χρειάζομαι εξομολόγηση. Σοβαρά. Εδώ ο άνθρωπος ζει μια μέρα και κάνει αμαρτίες. Και κατά διάνοια αμαρτίες. Στο κρεβάτι να κάτσεις, κατά διάνοια αμαρτάνεις. Όταν θες το κακό του άλλου, τι είναι αυτό? Και επειδή η ώρα τρέχει, να πούμε τη συνέχεια με τον Παύλο. Ο Θεός παρήγγειλε όλους τους ανθρώπους να παντεχούν τη γη να μετανοήσουν. Διότι όρισε κάποια ημέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διαμέσου ανδρός. Ήρθαμε στο επικίνδυνο σημείο, εκεί που σταματάγανε όλοι, ας πούμε, και λέγανε ποιος είναι αυτός. Ο Παύλος όμως είχε τη δύναμη και την ενέργεια από το Θεό να πει
να μιλήσει για τον Χριστό. Όρισε η μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Το τόνισε τη δικαιοσύνη διαμέσου ανδρός, τον οποίον ο Θεός όρισε ως κριτή, με κύρος, με πίστη και έδωσε σε όλους αδιαφιλονίκητη απόδειξη γιατί αυτόν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Συγκλονιστικό κήρυγμα είναι αυτό. Πώς θα ξέρουμε, Κύριε, ότι αυτός είναι ο σταλμένος από τον Θεό? Ορίστε. Έχουμε Ανάσταση. Ο στήλος. Ο στήλος μας εμάς, της πίστεως, είναι η Ανάσταση. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν κάνουμε τίποτα. Καλύτερα να τα παρατήσουμε, δηλαδή να γίνουμε... Τι να πω. Η Ανάσταση είναι το βασικό, ο άξονας αυτός ο οποίος κρατάει όλη την πίστη και όλη την Ορθοδοξία είναι ο άξονας, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ανάσταση Χριστού θεασάμεν, ομολογούμε το Χριστό σταυρωμένο και αναστημένο. Αυτή είναι η πίστη των Ορθοδόξων και των Χριστιανών γενικά. Όταν εκείνοι άκουσαν την Ανάσταση νεκρών, άλλοι τον εχλέβασαν. Ω, τι λες μωρέ, τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες. Χλεβασμός. Δεν τον εκτύπησαν, δεν τον παραγκώνησαν, δεν τον έφτισαν, δεν τον πετροβόλησαν. Α, τον εχλέβασαν κατά κάποιο τρόπο. Τον λεκτικά, τον υποβάθμισαν. Άλλοι όμως είπαν, θα σε ακούσουμε και πάλι, πιο ευγενικά. Θα σε ακούσουμε και πάλι για ζήτημα αυτό. Τώρα μας έδωσες μία στο κεφάλι κατευθείαν και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Δηλαδή, δεν το είχαμε ξανακούσει αυτό το πράγμα ότι υπάρχει. Ανάσταση των νεκρών. Να σε ακούσουμε και πάλι. Πώς την εννοείς αυτήν την Ανάσταση και ποιος θα αναστηθεί, γιατί. Είναι Ανάσταση σωμάτων να έχετε υπόψη σας και δεν είναι Ανάσταση ψυχών. Γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Ε. Μερικοί λένε, το έχω ακούσει πολλές φορές, ναι, θα αναστηθούν, λέει, οι ψυχές των πεθαμένων. Ποιες ψυχές? Οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Ε. Τα σώματα θα αναστηθούν. Η Ανάσταση νεκρών αφορά τα σώματα. Για να γίνουν οι ψυχές για τα σώματα ένα, να ξαναγίνει ο άνθρωπος για να κριθεί, να σταθεί μπροστά στο κριτήριο. Αυτή είναι όλη η πίστη μας. Αν το πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και τι έγινε μετά, αφού άκουσε έτσι ο Παύλος, αναχώρησε από τον ωραίο Παύλο. Και πήγε στην Κόρινθο μετά. Όπου εκεί έκανε την πρώτη εκκλησία. Δεν την έκανε στην Αθήνα την πρώτη εκκλησία, ή μια μικρή εκκλησία έκανε. Να μας πει σε κάτι παρακάτω. Μερικοί από τους ανθρώπους προσκολήθηκαν σε αυτόν. Μερικοί. Και τον ακολούθησαν με εμπιστοσύνη και πίστεψαν στο κηρύγμα του. Μεταξύ αυτών ήταν ο Διονύσιος Αροπαγίτης, Άγιος Διονύσιος. Έχουμε στο Κολωνάκι την εκκλησία του και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, Άγιος Διονύσιος. Σεμνύνονται και στο νησί για τον Άγιο Διονύσιο, η Κεφαλονιά βέβαια. Είναι Μέγας Άγιος. Τη Κεφαλονιάς ο Άγιος είναι ο πρόσφατος Άγιος Διονύσιος, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ήταν την εποχή των Αποστόλων. Έκανε αποστολή στη Γαλλία ο Άγιος Διονύσιος, ο Αεροπαγίτης. Το λέμε Αεροπαγίτη για να ξεχωρίσουμε ποιος Διονύσιος είναι εκεί και ποιος είναι εδώ. Με λίγα λόγια, ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο, βρήκε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και έμεινε εκεί και εργάστηκε μαζί τους 2 χρόνια. Και τα βράδια συζητούσε με τους Ιουδαίους στη συναγωγή, οι οποίοι οι συναγωγές των Ιουδαίων στην Έλληνα ήταν, στην Ελλάδα ήταν ειρηνικές. Σε άλλες πόλεις γινόταν ο χαμός. Να τον σκοτώσουν θέλανε. Στην Ιερουσαλήμ θέλανε να τον σκοτώσουν. Τον εφυγαδέψανε από το τείχος, λέει, μέσα σε ένα καλάθι. Σπυρίδα, το λέει το καλάθι. Γιατί είχαν ορκιστεί, λέει, να τον σκοτώσουν τον Παύλο. Επειδή νομίζαν ότι είναι αιρετικός και μιλάει για. Εναντίον του Μωυσή και της θεότητος του Θεού Γιαχβέ. Δεν ήταν έτσι, απλώς. Και, όχι, εγώ λέω να μην σας κουράσω άλλο, να το αφήσουμε μέχρι εδώ το θέμα. Έχει γίνει κατανοητό τι έκανε ο Παύλος στην Αθήνα. Να είστε κι εσείς καλά και εμείς να είμαστε καλά και να τα πούμε πάλι σε άλλη μας εκπομπή, γιατί ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, να χαίρεστε με τη χαρά του Κυρίου. Χαίρετε.